είστε στο κανάλι για Γιάργα είναι και σε ένα ακόμα επεισόδιο. Με βλέπετε, μένει στα μαύρα, όχι δεν πέθανε κανείς στην Πανία μου, Χριστέ μου. Απλά έπρεπε να βάλω έναν επίλογο σε αυτό που λέγεται αποθυμένο. Για όσους με ξέρετε, καταλαβαίνετε για ποιον εννοώ. Έγραψα το ένα γράμμα. Έγραψα το ένα γράμμα, άμα με κακό φύγω πιο γρήγορα από αυτόν που θα φύγει, γιατί είμαι μεγάλη γυναίκα. Κάψω χέρι να το πάρει αυτό και να το παραδώσει τι που πρέπει. Όσοι δεν αγαπάτε το χαριδαλιά μου, μπορείτε να φύγετε από το βίντεο. Όσοι θέλετε να ακούσετε, καθίστε. Αρνητικά σχόλια θα σβηστούν, γιατί το βασιλιά μου δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου, στο ιστορία. Και ξεκινώ. Κανονίστε τα σχόλια. Λοιπόν. Αγαπημένη μου, είτε που κάνεις, που είσαι, που σας βρίσκω. Αυτό πάει για εσάς. Εύχομαι να σφίζεις από υγεία προς πλάντα αξιόχτρο και φίλων. Υφάται τον σκύλι και σκύλες μαύρες. Σίγουρα δεν με ξέρεις, είμαι διάσημη, σίγουρα δεν με ξέρεις, αλλά προσπαθώ να κρατήσω το ταπεινό προφίλ. Εγώ σήκω ψηλά, να ρώτω τους αυτούς. Ψηλά σε έχω, να. Ψηλά και πάνω, είτε το κάστρο, πάνω σε έχω. Όπως σου πάει το κάστρο. Που είναι την αποφράδα μέρα που ανακοινώθηκε από αυτό ο ιός. Και εμφανίστηκε η μούρη σου στην οθόνη. Ήλιο, φεγγάρι, διγερινέ. Σε ένα τα λέω. Ήτο κεραυνοβόλος. Ήτο. Το ξέρω σε όλοι. Άλλωστε υπάρχει και βίντεο, όχι μόνο ένα, για το οποίο μιλώ για σένα. Έχω κάνει ένα βίντεο, έχω κάνει κι άλλο βίντεο και αν δεν κάνω λάθος έχω κάνει κι άλλο βίντεο, θα σας σταθεί εδώ γύρω. Οι μέρες περνούσα και η γερασμένη μου καρδιά λαχταρούσε να σε γνωρίσει. Όταν δεν μας είπες να μείνουμε σπίτι, εισίστηκα σε κορμί μόνο, έτσι κα. Αχ, και να χασίχα μέσα στο σπίτι αντάμα και να σε φρόντιζα, καλή μου. Ακόμη και με τη μάσκα σου οι λόλινες, με αυτά τα ματάκια σου που τα σαν κουμπότρυπες, τσακίρικο, γράψα στην καρδιά μου σαν τατουάς. Γέλασε. Κόμη και μέσα στο σπίτι φορούσα δίπλο μάσκα για να σε ευχαριστήσω όλη η μέρα με τον αντισηφτικό αγκαλιά. Πήγα κόντρα σε όλους που σε βρίζεσαι και θέλασαι το κεφάλι σου επιπίνακι. Αλλά εγώ ήθελα για μία ένα φρέσκο φρούτο ροδάκινο, άλλο πως θα φάω. Αφού ή πρέπει να κάνεις αυτά που σου λέγασαι, πρέπει να σου ανυπάκω, υπάκω κουτάβι μου, θα ξεράσω. Μέχρι που θα γίνει η μέρα, λυκόφταρα η κουστίκα σου, και όταν μου είπα έρχεσαι νίξ, η ουρανή. Έχω κάνει βίντεο, σχετικό. Οι ψήφισσα σε γιουριτάδες πολυσημάνους σε τον κόσμο. Ήρθα να σε δω από κοντά και τι αντίκρισα. Σας είμαι ίστρος τώρα. Τι το από αυτό που αντίκρισα. Άδωνη μου, κορμόστασα αρχαίου Θεού. Μούρη, αρχαιολινίκη. Και για να με πείταχτε η καένας και μου πει, λοιπόν. Αστοιχείωτη. Νίξετε βιβλίο, δείτε μυθολογία, δείτε ιστορία, αρχαία Ελλάδα και όλα αυτά, δείτε κανένα άγαλμα, αμόρφωτα βόδια. Και δείτε, άμα βρείτε κανένα άγαλμα που θα έχει γαλλικιά μυθούλα, είστε γελασμένοι. Είχα ένα δρά χαρακτηριστικά Έλληνας. Αυτός, ο Χαριδαλιάς μου, είναι ένα παράδειγμα ανδρός αρχαιολινικού από αυτού. Σας παρακαλώ. Μη σχολιάστε αρνητικά, θα σας σφίσω. Πού είμαστε? Αδρά και σκληρά χαρακτηριστικά, η μύτη σου αγγελέ μου, η πρωτομή σου σε κατατάσσει ανάμεσα στους ψωμόρφους Έλληνες, εσύ και George Clooney. Πάλι μήνυμα έχω, όλο μηνύματα έχω σε αυτό το βίντεο. Αυτό σου το γυλαίκο και η φόρμα σου, αυτή η φόρμα που είχε κόκα, και ίσχυζε την ατμόσφαιρα στα δύο, που είμαι τώρα, ναι, χαζά το. Αυτό σου το γυλαίκο και η φόρμα σου, η στοιχειώσα τις νύχτες μου, η ξότυλα, του Ιησού Ρώμα. Όπως σας κατάλαβε, κατάλαβε πονηρές σκέψεις.
Χαλάνη σου ένα ταπεινό χαμέμιλο που κέρδισε στην ψυχή μου. Η κλέψη είναι. Τσόντα, ήλιες, στείλτε μου μήνυμα για να μπορέσετε να βγείτε έξω. Τώρα θα με φρίζουσι. Εγώ ήστελα το 7 και έγραφα. Μπορώ να βγω βασιλιά μου. Τι απάντηση. Δεν την περνά. Με το βάλω όμως κάτω. Πικρά μυγδαλό μου. Ώστε είσαι άσχετη το πικρά μυγδαλό. Είναι τη αμυγδαλιά σου το αμυγδαλό, το πικρά μυγδαλό, αυτό που είναι μέσα. Κι αν είναι πικρό, Γιάννη, πάρα πολλά πράγματα. Έχει βυργετικές ιδιότητες. Έτσι είναι ο χαρδιάς για μένα. Δεν με θέλει, πικραίνομαι, αλλά γέννη τις πληγές μου. Πικρά μυγδαλό μου. Πού είμαι τώρα. Όταν παρατήθηκες με δάκρυα στα ματάκια σου, ήκλεισα τα μπαζούρια μου για τρεις μέρες. Καμάτω. Μάκτερα να σου νηφρώσω. Η πλαντάξα σε στήλωση στο νοσοκομείο και βάλω του κάτι στην καρδιά που να το τους πάρει στους οικός. Ίσκασε η τρυφερή σου η καρδιά. Η κατάρρευση μου όμως που ρίξα με τα τσινούτια βουνά και τις ήρξα από την καρδιά μου. Όντε τέλειωσε η εφιάρτη, σε έχασα. Αλλά σε κλουφούσα στο Instagram, στο Facebook και όλα αυτά. Αλλά εκεί είχα την πρώτη λαβωματιά από σένα βαζιλιά μου. Όλα αφιερωμένα σε ψά, στη γυναίκα σου. Λες σε δεν είχες άλλη ξαφιά, όμορφη, με καλά να μάτια να αγαπήσεις. Αξιοπρεπώς όμως ακολουθούσα, τη σου έκανα και like, για να δεις πόσο αξιοπρεπώς είμαι. Ο χρόνος πέρασε, γίνε ο πόνος. Τη μέρεψε η ζήλια μου, η ζηλευάτινη. Μόνο βουντοποδητσίκα μου. Ήγινες υφυπουργός, αμήνης, Λεωνίδα μου, η μεγάλη εξαντρέ μου. Μπροστάρης. Όλα. Ήξησέ σου. Επιβλητικό και σπιθυροβόλο βλέμμα, κορμοστασά και μεγαλοψυχία. Αέργος μου πολίτη. Ενημένος ηγέτης. Μέχρι που σκέφτηκα να στρατευτώ. Α, σου πίνε και το χατσί, και το μπλε σου πάει και το χατσί να το προσέξεις. Όλα τα χρώματα σου πάνε μοντέλο μου. Άγριο, ατίθασο άτιμο. Αχ, κατασύνωνα στη χαλή και στο δάμο ξέρουν οι καλύμνοι. Μπας και αρθείς. Και τώρα πολιτεύεσαι ξανά. Κι εγώ, η πληγωμένη σου δούλα της καρδιάς σου. Η δοκαούλη της σύνταξή μου για να έρθουν κάποιοι πάνω να σε ψηφίσουνε. Γιατί παρόλο που ανέβασες ένα post που έλεγες σε ευχαριστώ στη γυναίκα σου και τα 12 χρόνια έρωτα και τις πορείες και όλα αυτά τα ξέρετε από κάτι. Συνεχίζω να είμαι πιστή Πινελόπη και σε περιμένω. Ένα κακό έχεις μόνο βασιλιά μου. Είσαι άγουστος. Σου εύχομαι καλή επιτυχία αγάπη μου γλυκιά. Και εύχομαι κάποιες να σε δουν κάποτε, λέω εγώ, να σε δω από κοντά και να σου σφίξω το χέρι. Και τότε ίσως μπορέσω να κλείσω τα μάτια μου εν ειρήνη. Το όμορφό σου το κουλό, ας μου στείλει ένα αυτόγραφο. Ολόκληρη προεκλογική εκστρατεία έχω κάνει για σένα. Σε φιλώ, πικρά μυγδαλό μου. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Ερωτητικά εξομολόγηση. Πρέπει το στείλω. Αυτά είναι, μ' αφήνετε τα αποθυμένα. Να γίνονται μεγάλα αποθυμένα και δεν τα λέτε. Τουλάχιστον εγώ θα τα πω να τα ξέρει και να δει ο εν ειρήνη. Αλλά οι σκέψεις που έχω κάνει γι' αυτόν είναι κολάσιμες. Τέλος πάντων. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ήταν μια εξομολόγηση από την καρδιά μου. Μπορώ μόνο να σας κάνω να γελάτε. Πρέπει να σας λέω και τα μέσα μου. Αφήστε μου σχόλια να μου πείτε άμα σας ήρεσε, άμα ο λόγος μου σας φάνηκε μεστός και αυτός. Αυτά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ελπίζω να βρει τον αποστολέα του αυτό το γράμμα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ, σας σπάζομαι και να εκδηλώνετε αυτά που θέλετε. Θα έρθει ο χάρος σας πάρει και θα προλάβετε να πείτε αυτά που θέλετε. Εγώ θα το στείλω και ό,τι γίνει. Όχι και περιμένω πολλά, αλλά είπα το, έβγαλα το από μέσα μου, το απάτησε σε εσάς και από την τσέπη τα δεν ξανασκολούμαι. Φάνη, το πικρά μυγδαλό μου, να, στην ψυχή μου, το πέρασε στην καρδιά μου, στο θρόνο του. Αυτά, βασιλιά, σας χαιρετώ. Αχ, τον δείχνει τηλεόραση. Τυχαίο, δεν νομίζω.